Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με όσα έγιναν το πρωί στην Ηρώδου του Αττικού, πολύ κοντά στη Βουλή. Εκεί λοιπόν είχαμε μια πορεία συνταξιούχων. Μην ξεχνάμε ότι οι συνταξιούχοι υφίστανται συνεχείς μειώσεις το τελευταίο διάστημα. Έχουμε την καινούργια, την τελευταία στις επικουρικές που θα τη δουν αύριο το πρωί στα ATMs. Οι συνταξιούχοι λοιπόν βρέθηκαν στην γωνία όπου υπάρχει πάντα ο φραγμός από τις κλούβες και εκεί δέχθηκαν την επίθεση με τα δακρυγόνα. Το θέμα πήρε μεγάλη πολιτική διάσταση. Είχαμε ανοιχτή δυσφορία. Τσίπρα προς Τόσκα και βεβαίως ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικαστικές για τη στάση της κυβέρνησης. Δακρυγόνα, σπροξήματα, φωνές και ύβρις επικράτησαν λίγα μόλις μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου όταν η μεγαλειώδης πορεία των συνταξιούχων επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό στην Ηρώδου Αττικού. Όταν η κεφαλή της πορείας των συνταξιούχων όλων των ταμείων που ξεκίνησε από την πλατεία Κοτζιά με αφορμή τις περικοπές της συντάξης έφτασε στη συμβολή των οδών Βασιλείου Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, βρήκε το δρόμο προς το Μέγαρο Μαξίμου ερμητικά κλειστό από κλούβες των ΜΑΤ και παραταγμένες αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθειά τους να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και σφροξήματα, ενώ λίγο έλειψε να αποδογυρίσει κλούβα των ΜΑΤ που έφραζε τον δρόμο από την οργή των αγανακτισμένων συνταξιούχων. Μπροστά στο λεωφορείο στη γωνία και ήρθαν αυτοί και μου ρίξανε μια χημικό. Ήταν αυτό το τυφιάλι που έχουν, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Και πάρω λίγο έπεσα κάτω, με κρατήσαν δύο άνθρωποι. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν σημειώθηκε μια ένταση εδώ ακριβώς μπροστά στον δρόμο που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αστυνομικοί αρχικά προσπάθησαν να σταματήσουν τους συνταξιούχους, οι οποίοι επιχείρησαν να κατεβούν τον δρόμο αυτό και να φτάσουν να μιλήσουν με κάποια εκπροσώπηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο αυτό ήταν αδύνατο διότι απάντησαν με χημικά και αυτή η ένταση πλέον κορυφώθηκε με κάποιους ανθρώπους να σπρώχνουν αυτό εδώ πέρα το λεωφορείο των ΜΑΤ. Πανδαιμόνιο επικράτησε για μερικά λεπτά, ενώ λίγο έλειψε να υπάρξουν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα της κρίσης χημικών. Την οργισμένη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε η χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τη ρήψη χημικών στους συνταξιούχους και ζήτησε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Λίγη ώρα αργότερα, ο Υπουργός ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την περιορισμένη χρήση χημικών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης συνταξιούχων που έγινε την Δευτέρα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά το σημερινό περιστατικό, δόθηκε εντολή να απαγορευτεί κάθε χρήση δακρυγόνων σε διαδηλώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων. Την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για τη χρήση χημικών από την αστυνομία κατά των συνταξιούχων εξέφρασε και ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Σήμερα με τις εικόνες αυτές, με τη μαζική ρήψη δακρυγόνων συνταξιούχους, μπροστά στο Μαξίμου της κοινωνικής ευαισθησίας, πλέον η βοή των γεγονότων που έρχονται είναι εκοφαντική και τίποτα δεν μπορεί να την αναστείλει. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μεγάλη κατηφόρα, μη αναστρέψιμη και θα συνεχίσει να πορεύεται έτσι. Μίαση, τι μίαση, μιώσεις. Μας έχουν κάνει να πεινάμε. Δεν πάει άλλο, διαμαρτύρονται χιλιάδες συνταξιούχοι
που κατέβηκαν στο δρόμο για να διεκδικήσουν τη σύνταξή τους και να πουν όχι στις περικοπές. Μια ζωή ξύλο τρώμε. Μια ζωή, πραγματικά μια ζωή ξύλο τρώμε. Έπαιρνα 800 ευρώ και τώρα παίρνω 655. Δεν μπορώ να περάσω γιατί ζω στη φτώχεια, σχολάσα τον γαμπρό μου από το ξενοδοχείο και βοηθάω τον γαμπρό μου και τα εγγόνια. Μπήκε ο οδηγός μέσα στο λεωφορείο, έβαλε μπρος για να διαλύσει ποιους τους γέροντες, με το καυσαέριο. Δεν μπορούσε με το καυσαέριο και κατέβηκε ο ίδιος κατέβηκε σε τον καμπ και έριξε τα χημικά. Συνέχεια στο θρύλο των μειώσεων στις επικουρικές θα δοθεί αύριο 3η 4 του μήνα, καθώς οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα δουν τις νέες περικοπές στα καθεστικά των συντάξεών τους. Με ένα τσουνάμι έμεσων και άμεσων φόρων, αλλά και με μείωση δαπανών στο σκέλος των συντάξεων και των επιδομάτων, προσπαθεί η κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και να μην ενεργοποιηθεί ο δήμος ο νομικός κόφτης, δηλαδή να μην εξαναγκαστεί σε περικοπές συντάξεων και μισθών. Έτσι, η έμεση φόρη για του χρόνου είναι 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η άμεση 400 εκατομμύρια. Θα έχουμε αυξήσεις στον ειδικό φόρο στα καύσιμα, στο φόρο τσιγάρων και καφέ, στις εισπράξεις από τον ΦΠΑ, στην αύξηση της φορολογίας εισοδήματος, στην εισφορά αλληλεγγύης, στα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Η οικονομική ορθοδοξία των τριών τελευταίων δεκαετιών, των πολιτικών λιτότητας στην Ευρώπη, όχι μόνο δεν επέφερε θετικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά διέλυσε και τον κοινωνικό ιστό. Επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχασε δύο χρόνια η οικονομία. Σέρνεται στο τέλμα. Το οικονομικό κλίμα κατέρευσε. Όμως και στο σκέλος των δαπανών, το πολλαπλό μαχαίρι σε συντάξεις και επιδόματα δίνουν εξοικονόμηση 700 εκατομμυρίων, αφού θα μειωθούν οι συντάξεις κατά 600 εκατομμύρια ευρώ και τα επιδόματα 76,3 εκατομμύρια. Κριτική στην κυβέρνηση ότι η ίδια υπονομεύει το πρόγραμμα διάσωσης άσκησε η Wall Street Journal. Η ελληνική κυβέρνηση υποφέρει από έναν εσωτερικό πόλεμο, ο οποίος διακινδυνεύει κύριο μέρος του προγράμματος διάσωσης, το οποίο προβλέπει την πώληση δημοσίου πλούτου για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στις προβλέψεις ανάκαμψης της οικονομίας, το προσχέδιο προβλέπει αφενός μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, 1,8% του ΑΕΠ, την ώρα που ο στόχος είναι 1,75%, αλλά και μεγάλη ανάπτυξη 2,7% για το επόμενο έτος. Ωστόσο, βλέπει και υποχώρηση της ανεργίας κατά μία μονάδα. Πάντως, ο οίκος αξιολόγησης Moody's διαβλέπει ότι η χώρα στο επόμενο Eurogroup θα λάβει τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμούμε ότι η Ελλάδα θα έχει τα χρήματα της υποδόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 10 Οκτωβρίου και θα τα χρησιμοποιήσει για να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Χαστούκι και πανολευθρία για τον εθνικιστή πρωθυπουργό Ορμπάν. Το δημοψήφισμα που προκήρυξε για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων στη χώρα του είναι άκυρο, καθώς η προσέλευση ήταν εξαιρετικά χαμηλή, μόλις 44%. Το 98,32% όσων ψήφισαν δεν θέλει τους πρόσφυγες στην Ουγγαρία. Παρά το φιάσκο, ο Ορμπάν επιμένει ότι θα συνεχίσει. Η Ουνιό γιαβασλατα αζ, ότι οι μιγράνσοκατ εγγέντιουκ μπε, és osszuk szét kötelező erővel a tagállamok között, és erről a szétosztásról Brüsszel döntsön. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyarok ma ezt a javaslatot megfontolták és elutasították. A magyarok úgy döntöttek, hogy csak mi magyarok dönthetünk arról, hogy kikkel kívánunk együtt élni. Βρυξέλλες ή Βουδαπέστη? Αυτό ήταν το ερώτημα και απαντήσαμε Βουδαπέστη. Αυτό διαμηνεί τώρα σε όλους τους τόνους ο Ούγγρος Πρωθυπουργός. Με το δημοψήφισμα επεδίωξε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της εθνικής κυριαρχίας. Τώρα λέει ότι θα τροποποιήσει το Σύνταγμα, έτσι ώστε να καταστεί νόμιμο το αποτέλεσμα του άκυρου δημοψηφίσματος. Την παρέτηση του Ορμπάν ζητά τώρα και ο πρόεδρος του ξενοφοβικού Γιόμπικ μετά το άκυρο δημοψήφισμα. Δεν λείπουν ωστόσο και οι πιο μετριοπαθείς φωνές για τους πρόσφυγες. I would appreciate if the government would leave me think individually, like I can decide what we need, what I think I need, and I think I want to help those who are in danger. We respect the democratic will of the Hungarian people, both of those who voted and of those who did not. Πέρυσι, την Ουγγαρία διέσχισαν περίπου 400.000 πρόσφυγες προς την Αυστρία, τη Γερμανία και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η Ουγγαρία ανέγειρε έναν φράχτη στα νότια σύνορά της και επέβαλε συνοριακούς ελέγχους. Δυναμητίζει ακόμη περισσότερο το κλίμα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να τορπιλήσει τη συμφωνία για το προσφυγικό, κατηγορώντας την Ευρώπη για αθέτηση των υποσχέσεών της.
3 milyar avro dediler. Hala 3 milyar avrodan Türkiye'ye gelen, bu da bize gelmiyor ya, mültecilere geliyor. 179 milyon avro. Ich persönlich wünsche mir, dass wir diese Probleme gemeinsam im gegenseitigen Respekt, in der Akzeptanz sehr unterschiedlicher politischer Meinungen lösen und dass wir auch gute Lösungen finden. Απίστευτα προκλητικός εμφανίζεται ο Τσέχος πρόεδρος, Μίλος Ζέμαν, που εμπλέκει το προσφυγικό με το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα θα μπορούσε να βρει σπίτια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα νησιά της, ως ένα είδος αποπληρωμής του χρέους της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει πολλά κατοικητά νησιά και μεγάλο εξωτερικό χρέος. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Ενδεικτικά είναι τα επίσημα στοιχεία του συντονιστικού. Οι δομές σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και συνολικά σε 9 νησιά, ενώ έχουν χωρητικότητα 7.450 ατόμων, φιλοξενούν σχεδόν υπερδιπλάσιο πληθυσμό, δηλαδή 14.331 ή 6.881 άτομα περισσότερα. Με ρυθμούς κελώνας εξελίσσεται και το πρόγραμμα μετεγκατάσταση σε άλλα κράτη-μέλη, με μόλις 4.568 πρόσφυγες τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν 13.000 να είναι σε αναμονή. Η αριθμή είναι πολύ μεγαλύτερη, 800-850 θέσεις είναι η δυναμικότητα του λεγόμενου προσωρινού κέντρου και σήμερα είναι 1258. Είναι άμεσο αίτημα υποσυμφόρηση. Εν τω μεταξύ και στη σκιά των συνεχιζόμενων αντιδράσεων για τη φίτηση των προσφυγόπουλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο Νίκος Φίλης έστειλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα στη χώρα. Δεν συζητεί η πολιτεία ζητήματα δικαιωμάτων, δεν τα θέτει υπό την κρίση κανενός. Θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα να πάνε από τις 2 και μετά στα σχολεία και να κάνουν τα μαθήματά τους. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πάντως στη σημερινή συνάντησή τους με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και ΗΠΑ στη Γυραιά Ήπειρο, επεσήμαναν στο στρατηγό Κέρτις Καπαρότη την ανάγκη περαιτέρω παρουσίας του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.